Λοιπόν, με αφορμή την αυριανή κλήρωση της Ε12ανήσου ό,τι αφορά την Α κατηγορία Ε12ανήσου αλλά και την Β κατηγορία, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωτοαθλήματος της Ε12ανήσου, τον Χρήστο Ψέλα, για να μας μιλήσει για την κλήρωση, η οποία θα γίνει και με την παρουσία του κυρίου Μπαλτάκου. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, σε ένα και στους τηλεθέατες. Αρχικά να πούμε για την επίσκεψη του κυρίου Μπαλτάκου στη Ρόδο. Ουσιαστικά ήταν και ο λόγος για τον οποίο αναβλήθηκε για μια εβδομάδα η κλήρωση, έτσι. Ακριβώς. Είχε προγραμματιστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Εξέφρασε την επιθυμία να παρευρεθεί στην κλήρωση και να έρθει στο νησί μας. Οπότε βρήκαμε κοινή ημερομηνία, κοινή ημέρα που να μπορεί να ταξιδέψει, να έρθει από τις υποχρεώσεις του και να κάνουμε την κλήρωση ώστε να είναι παρόν. Και να μας θυμίσει βέβαια και με την παρουσία του σαν πρόεδρος της ΕΠΑΛΑ και να πάρει μια γεύση έτσι από τα προβλήματα των σωματείων, των νησιών, της Ένωσής μας. Mm-hmm. Τις τελευταίες ώρες και με αφορμή τα δημοσιεύματα που φέρνουν τον Άρη Αρχαγγέλου να μην κατεβαίνει τελικά στο πρωτάθλημα, έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση σχετικά με τον πρώτο όμιλο, γιατί ούτε η Κύπρος από ό,τι φαίνεται θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα. Και σαφώς από ό,τι φαίνεται, μάλλον ο πρώτος όμιλος θα είναι με 8 ομάδες και ο δεύτερος όμιλος με 10. Βέβαια, σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν μπορεί να αλλάξει και κάτι. Και θα ήθελα να το λύσουμε αυτό, γιατί αγωνιούν και οι ομάδες προφανώς του πρώτου ομίλου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι επίσημο. Mm-hmm. Εμείς θα μιλήσουμε. Αν υπάρχει κάτι, αυτή είναι μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες. Από τη διοίκηση του Άρη δεν έχει έρθει κάποιο έγγραφο ώστε να μας γνωστοποιεί το τι θα κάνει. Εάν έρθει κάποιο έγγραφο, ήδη έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει τις ενέργειές μας σαν ένωση και με την νομική υπηρεσία της ΕΠΟ και για όλα υπάρχει λύση. Να είστε σίγουροι και να είναι ήσυχα τα σωματεία ότι για όλα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι όλα επίσημα και όχι από φήμες και από πληροφορίες. Μόλις έρθει, αν έρθει, που δεν εύχομαι, πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένα ιστορικό σωματείο και να βρει το δρόμο του, αλλά αν έρθει κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι υπάρχει λύση και είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Ε12ανήσου με βάση και την συμπληρωματική προκήρυξη προσανατολίζεται στο να γίνει ένας όμιλος από τη νέα χρονιά. Αυτό είναι δεδομένο. Ουσιαστικά αφήνοντας και πίσω αυτή την τριετία ουσιαστικά για το τι έγινε με τον κορονοϊό. Για δύο χρόνια, ξεκινήσαμε ένα πρωτάθλημα για δύο χρόνια ειδικών συνθηκών. Είδαμε ότι μία χρονιά σταματήσαν, δεν υπήρχε πρωτάθλημα, οπότε γίναν τρία τα χρόνια. Και πιστεύω ότι επειδή έχει έρθει μια μερική κανονικότητα και πιστεύω να αυτός ο χειμώνας εδώ θα φανεί ότι θα είμαστε όπως πρέπει, να ξεκινήσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα, ένα όμιλο στην Α κατηγορία και την αναβάθμισή του, γιατί είπαμε εξ αρχής εν γνώση μας το υποβαθμίσαμε με στόχο ένα, τα οικονομική σωτηρία του σωματείου και να μείνουν ζωντανοί οργανισμοί. Αυτό μην το ξεχνάμε και πιστεύω ότι αυτό το στίχημα όσο αφορά τη στήριξη των σωματείων σαν ένωση το πετύχαμε. Θα ήθελα να πούμε και για αυτό που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις ομάδες που είναι στο Μητρό, με τις ομάδες που δεν είναι στο Μητρό, με μια κόντρα που φαίνεται να υπάρχει γενικά με το αν τα πρωταθλήματα θα γίνουν ή δεν θα γίνουν, θα σταματήσουν. Ξέρω ποια είναι η πρόθεση της Ένωσης και τι σκέφτεται η Ένωση. Απλά πώς προχωράει όλη αυτή η διαδικασία. Τα σωματεία και οι παράγοντες έχουν βρεθεί σε ένα εγωισμό του Υφυπουργού Αθλητισμού στην κόντρα του με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχουν ο σάκος του μπόξ είναι τα σωματεία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ από τη θέση μου μπορώ να πω ότι κανένα ερασιτεχνικό σωματείο δεν θα μείνει εκτός πρωταθλήματος για τον οποιοδήποτε λόγο που να μην αφορά το ίδιο το σωματείο. Mm-hmm. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Από την ένωσή μας κανένα ποδοσφαιρικό σωματείο δεν πρόκειται να μείνει εκτός. Θα υπάρχουν εξελίξεις. Ήδη υπάρχει γενική συνέλευση της ΕΠΟ στο τέλος του μήνα που υπάρχει και το θέμα του Μητρώου και εκεί θα υπάρχουν αποφάσεις και πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι τόσο ενωμένο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που πρέπει να το αφήσουν στην ισχύα τους τον ερασιτέχνη παράγοντα. Τον έχουν κάνει λογιστή, δικηγόρο, το να τρώει εργατόρες από τη δουλειά του οτιδήποτε για να τρέχει για άλλα πράγματα
που είναι στην ουσία γραφειοκρατικά. Ακριβώς. Αυτά μπορούσε, εγώ να σου πω ότι από την οποία το Μητρό μπορεί να λειτουργήσει με 4 χαρτιά. Που είναι λογικά, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Μπορεί να υπάρχει από την περιφέρεια που είναι δημόσιο ότι είναι αθλητικό σωματείο, τηρεί τα βιβλία. Mm-hmm. Από την ένωση του είναι από ότι συμμετέχει στο πρωτάθλημα και μια θεώρηση του καταστατικού του ξεπερνάνε τα πάντα. Ξεπερνούν τα πάντα όλα αυτά που ζητάει και τα ζητάει κάθε χρόνο. Ο παράγοντας με το που τελειώσει θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό βλέπουμε σωματεία που είχαν μπει την πρώτη χρονιά, δεν πήγαν τη δεύτερη, δεν πήγαν την τρίτη, γιατί οι παράγοντες πια δεν μπορούν να τρέχουν να κάνουν αυτή τη γραφειοκρατία συνέχεια. Mm-hmm. Σωστό. Και πρέπει σωστό. Να καταλάβουμε τα σωματεία, τα εραστηρικά σωματεία, δεν έχουν επαγγελματικά στελέχη. Είναι οι ίδιοι οι πρόεδροι, είναι 2-3 ανθρώποι που τρέχουν για να κρατήσουν ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Και να καταλάβουμε και εμείς την ισιωτικότητα που λέμε ότι κάποιοι παράγοντες πρέπει να φύγουν από το ένα νησί να πάνε στο άλλο για να βγάλουν 2 χαρτιά. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά δεν τα έχουν, μάλλον δεν τα έχει πεδώσει, αλλά στην εγωιστική κόντρα που υπάρχει την πληρώνουν τα σωματεία και αυτό πρέπει να σταματήσει και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει λυθεί και δεν πρέπει να ανησυχεί κανένα σωματείο για αυτό, ό,τι και να λένε. Η ΕΠΟ θα μπει μπροστά. Ωραία. Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά να πάνε όλα στην κλήρωση αύριο και καλή δύναμη, γιατί ξεκινάει και το δικό σου δύσκολο έργο από εδώ και πέρα. Να δώσουμε και ένα ραντεβού στο τέλος του μήνα στην ΚΟ. Να τα πούμε από κοντά με τους παράγοντες στο Βόρειο Συγκρότημα και για τις κληρώσεις εκεί πέρα, την Β' κατηγορία, Κυπέλλου και Υποδομών.